Καλησπέρα κύριε Λεάνη και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντή. Πώς είμαστε? Καλά, στον αγώνα. Δίνουμε έναν αγώνα όμορφο και πιστεύουμε ότι στο τέλος μπορεί να χαμογελάσει ο λαός με μια ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Δεν τα πήγατε άσχημα στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Θεωρώ ότι αν υπάρχουν κερδισμένοι, ένας από τους κερδισμένους είναι το ΚΚΕ. Ναι, νομίζουμε ότι σε ένα συνολικά αρνητικό σχετισμό που παραμένει. Ναι, και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτός ο σχετισμός. Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι, ακριβώς είναι. Το θετικό και ελπιδοφόρο στοιχείο είναι η άνοδος του ΚΚΕ, το ότι είναι τρίτο κόμμα στην Αττική, το ότι είχε μεγάλη άνοδο και στην νεολαία, διπλασίασε για παράδειγμα τα ποσοστά του στους φοιτητές με βάση τα exit polls. Και αν θέλετε, το κρίσιμο είναι αυτό το βήμα που έγινε να γίνει ακόμα μεγαλύτερο στις επόμενες εκλογές 25 του Ιούνιου. Γιατί απέναντί του ο λαός θα έχει μια κυβέρνηση δεδομένα αντιλαϊκή, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει μια βολική άσφαιρη αντιπολίτευση, συνένεση θα λέμε εμείς, συμπολίτευση στην ουσία από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επομένως αυτό που κρίνεται είναι πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ την επόμενη μέρα για να υπάρχει ουσιαστική μαχητική αντιπολίτευση σε μια αντιλαϊκή επίθεση που είναι εδώ και θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Όπως άλλωστε δείχνουν όλα τα στοιχεία, ακόμα και θλιβερά στοιχεία, όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε στις τελευταίες μέρες στον τομέα της υγείας, με δύο γυναίκες να χάνονται άδικα, όπως ξέρετε, στην ΠΟ, στη Νέα Μάκρη. Να ρωτήσω κάτι. Με δεδομένο, είναι γνωστό ότι γίνεται ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων ενδεχομένως περισσότερο και από τους άλλους κομματικούς μηχανισμούς στο ΚΚΕ. Πού έχει καταλήξει το ΚΚΕ, ότι αυτή η άνοδος είναι σε ένα κομμάτι ψήφος διαμαρτυρίας γιατί στηρίζουμε το ΚΚΕ έστω και κριτικά, ή γιατί όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι το ΚΚΕ εκπροσωπεί, να το πω όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται, τα ταξικά του συμφέροντα? Νομίζουμε ότι είναι ψήφος καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολούθησαν όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα, και η Νέα Δημοκρατία και πιο πριν το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και ψήφος εμπιστοσύνης στο ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα που με συνέπεια, σταθερότητα και μαχητικότητα έκανε και θα κάνει ξανά αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στη στρατηγική που αυτή υλοποιεί. Και αν θέλετε, με αυτόν τον κόσμο συναντηθήκαμε στους αγώνες, συναντηθήκαμε σε μεγάλες κινητοποιήσεις, τις οποίες πρωτοστάτησαν τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ. Γι' αυτό είναι μια θετική ψήφος εμπιστοσύνης στον αγώνα, στη διεκδίκηση, που είναι και ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε όχι μόνο να βάλουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται, να φρενάρουμε, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά μέτρα, αλλά να ανοίξουμε και το δρόμο για συνολικότερες αλλαγές στο επίπεδο της κοινωνίας, για μεγαλύτερες ανατροπές στην κοινωνία που έχει ανάγκη ο λαός μας. Και αυτές οι ανατροπές μπορεί να τις κάνει μόνο το ΚΚΕ, γιατί έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, με κριτήριο δηλαδή τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Να το πω με ένα παράδειγμα, οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βούλιαξαν την Αθήνα και όλη τη χώρα διαμαρτυρώμενοι ενάντια στο προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, φώναζαν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το μόνο κόμμα που στέκεται αταλάντευτα με τις ζωές μας ενάντια στα κέρδη των λίγων είναι το ΚΚΕ. Και κάτι ακόμα. Είσαστε και γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Το ποσοστά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα που συγκεντρώνει το ΚΚΕ στην νεολαία και όχι μόνο στους σπουδαίους, γενικότερα στους νέους ανθρώπους. Θεωρείτε ότι θα καταφέρει και σε αυτήν τη δεύτερη στροφή, σε αυτή τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να διατηρήσει τα ίδια ψηλά ποσοστά στον νέο κόσμο? Πιστεύουμε ότι όχι μόνο πρέπει και μπορεί να τα διατηρήσει, αλλά πρέπει και να τα αυξήσει. Ανεξάρτητα από το πρέπει, ναι, σωστά. Ακριβώς, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος αναγνωρίζει στο κουκουέ τη δύναμη της αλήθειας, της μάχης, του αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική και καταλαβαίνει την ανάγκη να βγει ενισχυμένο, πόσο μάλλον σε αυτές τις εκλογές που θα γίνουν με έναν ακόμα πιο άδικο εκλογικό νόμο που εκβιάζει τον ελληνικό λαό και κλέβει έδρες από τα μικρότερα κόμματα. Άρα η ανάγκη να διατηρήσει το ΚΚΕ και να αυξήσει τους 26 βουλευτές που έβγαλε από τις εκλογές του Μαΐου είναι επιβεβλημένη. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει καμία ψήφος να πάει χαμένη. Να πούμε εδώ και
προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, ότι αν διατηρήσει το ίδιο ποσοστό, δηλαδή το 7-23 το ΚΚΕ, με το νέο εκλογικό σύστημα, από τους 26 βουλευτές χάνει 5. Ακριβώς. Ναι. Αυτή η πραγματικότητα. Άρα πιο δυνατό κουκουέ για να μην τους κάνουμε τη χάρη, να μην χαθεί ούτε ένας αγωνιστής βουλευτής που θα είναι στήριγμα την επόμενη μέρα στο λαό και την νεολαία. Αλλά και αν θέλετε συναντάμε πολύ κόσμο, ο οποίος χάρηκε με την άνοδο του ΚΚΕ, ακόμα και αν αυτός δεν έφτασε στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του κουκουέ στο χέρι, και λέει ότι τώρα μπορεί και θα κάνει αυτό το βήμα, γιατί ειδικά σε αυτές τις εκλογές τα διλήμματα νομίζουμε είναι πιο σαφή και πιο ξεκάθαρα. Ακόμα και για έναν κόσμο δηλαδή, ο οποίος είχε πέσει στο δίλημα που έθετε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το Νέα Δημοκρατία έως αστάθεια, καταλαβαίνει ότι τώρα δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Mm. Όπως επίσης και ένας κόσμος που μπορεί να επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέτει όμως ο Πρωθυπουργός. Βλέπετε ότι λέει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό επιλέγει καθαρά, πιο καθαρά. Για μας αυτά τα διλήμματα ούτως ή άλλως ήταν ψευτοδιλήμματα και στις προηγούμενες εκλογές. Αλλά τώρα μπορεί να το δει και ένας κόσμος ακόμα πιο φανερά, ότι μόνο με δυνατό ΚΚΕ θα έχει στήριγμα την επόμενη μέρα. Θέτεται όμως αυτό το δίλημα και το ακούσατε ότι μέχρι και με την περίπτωση του να έχουμε και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Εντάξει, κάθε κόμμα επιλέγει, και ειδικά λέω η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τα δικά τους εκβιαστικά διλήμματα. Γι' αυτό αν θέλετε κάνουν και τις επόμενες εκλογές. Η δικιά μας γνώμη είναι ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα από τις πρώτες εκλογές να σχηματίσουν κυβέρνηση, αφού ούτως ή άλλως τα προγράμματά τους είναι συνθέσιμα, μπορούν δηλαδή να συμφωνήσουν στα βασικά και στρατηγικά ζητήματα τα οποία καθορίζουν το μέλλον και τη ζωή του λαού μας. Επέλεξαν να μην το κάνουν, ίσα-ίσα για να εκβιάσουν ξανά τον ελληνικό λαό, με τον κίνδυνο αυτό της ακυβερνησίας ή της αστάθειας που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντίστοιχα με τον κίνδυνο ο ΣΥΡΙΖΑ του να υπάρχει ένας πιο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ δίθεν για να κάνει αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση που δεν είδαμε να κάνει τα προηγούμενα 4 χρόνια ψηφίζοντας τους μισούς νόμους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για να σύρουν τον ελληνικό λαό με αυτούς τους εκβιασμούς και να του κλέψουν την ψήφο. Πιστεύουμε ότι πλέον τα πράγματα είναι πιο καθαρά, κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί και ίσα ίσα να δυναμώσει το μόνο αντίπαλο δέος σε αυτή την πολιτική. Γιατί ξέρετε, κυβέρνηση θα έχουμε εμείς, εκτιμάμε, την επόμενη μέρα των εκλογών. Άλλωστε και ο πιο άδικος εκλογικός νόμος με τον πόνους εδρών στο πρώτο κόμμα βγάζει κυβέρνηση. Το διασφαλίζει αυτό. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας που μας ακούει είναι ποιος θα πολεμήσει την πολιτική αυτή της κυβέρνησης. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο το ΚΚΕ την πολέμησε και θα συνεχίσει να την πολεμά. Όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτή. Τα παραδείγματα μόνο των τελευταίων ημερών είναι διαφωτιστικά. Από τους αγώνες των εργαζόμενων στο πέραμα που δεν ήταν ευχαριστημένοι όπως παρουσίαζε ο κύριος Μητσοτάκης όταν πήγαινε εκεί, αλλά είναι άνθρωποι του μεροκάματου που θρυνούν και νεκρό συνάδελφό τους από τα εργοδοτικά εγκλήματα και την έλλειψη μέτρων ασφάλειας. Ποιοι πρωτοστάτησαν λοιπόν σε αυτούς τους αγώνες για μέτρα ασφάλειας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Ποιοι πρωτοστατούν στους αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς που ετοιμάζεται πογκρόμ την επόμενη μέρα? Ποιοι πρωτοστατούν στους αγώνες για να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και την ενέργεια που πλήττουν βάναυσα τη λαϊκή πλειοψηφία, ενώ την ίδια ώρα με όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες απολαμβάνουν προκλητικές φοραπαλλαγές και επιδοτήσεις? Καταλαβαίνουν όλοι πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα η δύναμη που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα και έξω από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ και όχι τα κόμματα που έχουν συνενέσει σε αυτή την πολιτική, την εφάρμοσαν ως κυβερνήσεις, την ψήφισαν ως αντιπολιτεύσεις και αύριο δεσμεύονται ότι θα ακολουθήσουν ακριβώς τον ίδιο δρόμο, τον δρόμο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κωνσταντή. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ακούσατε τον κύριο Θοδωρή Κωνσταντή, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας και γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.